Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, είναι η εκπομπή εφαρμογή Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη App. Και ελάτε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει όλους εδώ και αρκετό καιρό. Το θάνατο των τριών αδερφών, των τριών μικρών κοριτσιών στην Πάτρα. Αλληλουχίες γεγονότων, οι οποίες έχουν βάλει πολλά ερωτηματικά και στην ιατρική κοινότητα και όχι μόνο, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το μυστήριο, πώς γίνεται να πεθαίνουν τρία παιδιά μέσα στην ίδια οικογένεια, όταν μάλιστα σύμφωνα με τις εξετάσεις οι οποίες έχουν γίνει, αυτές που έχουν γίνει, έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει κάποιο γονιδιακό πρόβλημα. Σε πόσα χρόνια μέσα? Μέσα σε 2,5 χρόνια έχουμε τον θάνατο τριών παιδιών. Αδερφών ουσιαστικά. Ναι, αν θες να τα πιάσουμε από την αρχή, ναι. Το 2013 γεννιέται η Τζορτζίνα. Στην ίδια οικογένεια το 2015 γεννιέται και η Μαλένα. Το 2019, σε ηλικία 3,5 ετών, πεθαίνει η Μαλένα. 10 μέρες πριν φύγει από τη ζωή, είχε διαγνωστεί με οξία λευχαιμία και μπήκε ασπευσμένα για την πρώτη της χημειοθεραπεία στο νοσοκομείο. Μετά το θάνατό της, η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατο σε υπατική ανεπάρκεια. Το συγκεκριμένο... Απόρρια της λευχαιμίας. Το συγκεκριμένο πόρισμα, όμως, ήταν σαν αντιστοιχεία με τις προηγηθήσεις εξετάσεις, οι οποίες ήταν απόλυτα φυσιολογικές. Αυτό λέει το ιατροδικαστικό πόρισμα. Ότι ναι μεν αποδόθηκε σε υπατική ανεπάρκεια, αλλά πριν πεθάνει το μικρό κοριτσάκι, το μόλις 3,5 ετών, είχαν γίνει εξετάσεις που ήταν πάρα πολύ καλές. Συνεχίζουμε. Στην επόμενη χρονιά, το 2020, γεννιέται η Ήριδα. Τον Μάρτιο του 2021, σε ηλικία μόλις 6 μηνών, το νεκρό βρέφος βρήκε η αδερφή της μητέρας στην κούνια του, χωρίς σφιγμό. Ο θάνατος του 6 μηνών βρέφους αποδόθηκε στο σπανιότατο αίτιο αγενεσία φλεβοκόμβου, ενώ στις τοξικολογικές δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Παραμένουμε στο 2021, τον αμέσως επόμενο μήνα, τον Απρίλιο, ένα μήνα μετά τον θάνατο της εξάμηνης Ήριδας, το πρώτο παιδί της οικογένειας, η Τζορτζίνα, αυτό που γεννήθηκε το 2013, διακομίζεται με σπασμούς στο Καραμανδάνιο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Εκεί υποβλήθηκε σε πλήρη καρδιολογικό έλεγχο και ξαφνικά, ενώ ήταν στο δωμάτιο, έπαθε ανακοπή καρδιάς. Οι γιατροί καταφέρνουν και την επαναφέρουν στη ζωή, πέρασαν όμως 8 λεπτά και έτσι η μικρή Τζορτζίνα παθαίνει εγκεφαλοπάθεια. Έπειτα από αυτό το επεισόδιο, της τοποθετήθηκε επιδεινωτής στο νοσοκομείο της Αθήνας. Ο Ιωάννης Παπαγιάννης, παιδοκαρδιολόγος και διευθυντής παιδοκαρδιολογικού τμήματος του Ανασίου, που φρόντισε την Τζορτζίνα όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο της Αθήνας, δήλωσε πως είχαν γίνει όλες οι εξετάσεις για την τοποθέτηση απεινιδωτή το 2021. Λέει τότε ο κύριος Παπαγιάννης, δεν ανεβρέθη απολύτως τίποτα. Ήταν όλα φυσιολογικά, άριστη καρδιά, άριστο καρδιογράφημα. Μετά την τοποθέτηση του μηχανήματος, παρακολουθούσαμε το παιδί από μακριά. Με μία συσκευή που λαμβάναμε από το μηχάνημα, παίρναμε στοιχεία για το αν υπήρχε επικίνδυνη δραστηριότητα. Το παρακολουθούσαμε από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι την ημέρα του θανάτου. Η συσκευή δεν έδειξε καμία απολύτως σοβαρή αριθμία. Η Τζορτζίνα έχασε τη ζωή της 29 Ιανουαρίου του 2022. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για νευρολογικό έλεγχο εξαιτίας της εγκεφαλοπάθειας και κατέληξε μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού. Δημήτρη λοιπόν και Κωνσταντίνε, από τον Απρίλιο του 2019 που πεθαίνει η Μαλένα μέχρι το 2022, πριν από σχεδόν ένα μήνα, 29 Γενάρη, έχουμε σε αυτή την οικογένεια τρεις θανάτους παιδιών. Και έρχεται εδώ ένα ερώτημα ξεκάθαρο, το οποίο λέει, μιλάμε για απώλειες παιδιών
ή μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Οι δολοφονικές ενέργειες ή ένας συνδυασμός και των δύο. Δεν το ξέρουμε όλο αυτό και εύλογα γεννάτε το ερώτημα. Λέω το ερώτημα ποιο είναι και γιατί εδώ και μία εβδομάδα, νομίζω, είναι το θέμα της ημέρας. Σε όλες τις σχετικές εκπομπές και στο διαδίκτυο. Από τότε που το ανέλαβε το ανθρωποκτονιόν. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Α, έχουμε αλλαγή της υπόθεσης στην εξιχνίασή της από πλευράς των αρχών. Ακριβώς. Πλέον έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών για να ξεκαθαρίσει αυτή την υπόθεση με βάση τις ιατροδικαστικές εξετάσεις που έγιναν στα δύο παιδιά που φύγαν πιο νωρίς, συν της Τζορτζίνας που έφυγε τώρα, πρόσφατα, δεν έχει κλείσει ούτε καν μήνα που έφυγε από τη ζωή η 9χρονη μικρή. Εχθές είχαμε μπαράζ δημοσιευμάτων, διαρροών, φημών, ρεπορτάζ, μέχρι και διαψεύσεων. Τα πιάσουμε ένα-ένα. Βεβαίως. Είχαμε εχθές το απόγευμα μία είδηση από το κορυφαίο site της χώρας, το πρώτο θέμα. Αν θυμάμαι καλά, είναι Πόποτα Καλύβα. Και Καλύβα. Το θέμα είναι δύο εξαιρετικοί αστυνομικοί συντάκτες, οι οποίοι γράφουν στον τίτλο τους «Σοκ, έγκλημα ο θάνατος Τζορτζίνας εισέπνευσε τοξικό αέριο». Και λίγη ώρα μετά έρχεται να διαψεύσει αυτήν την είδηση η ιατροδικαστική αρχή. Το ρεπορτάζ ακόμα υπάρχει, είναι στον αέρα. Το βλέπω στο πρώτο θέμα. Δεν έχει κατέβει το ρεπορτάζ. Δεν έχει κατέβει, παραμένει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα δύο αυτά παιδιά, η Άρια Καλύβα και ο Πόποτας, κάνουν εξαιρετικό ρεπορτάζ. Ναι. Δημήτρης Πόποτας. Και εδώ έρχονται και γεννιούνται πολλά πολλά ερωτήματα. Και πολλά Τι η διάψευση? Ότι απλά δεν ανταποκρίνεται το άρθρο σας στην πραγματικότητα. Ναι. Γιατί βλέπω ότι στο κείμενο, το ρεπορτάζ πρωτοθέματος, πολύ σωστά έχουν βάλει την ανακοίνωση του προϊσταμένου της Κεντρικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και δημοσιογραφικά δεντολογικά. Ότι στο δικό σας το site, πρώτο θέμα 21 Δευτέρου περί 6, το τίτλος αυτός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αντίθετα, οι έρευνες συνεχίζονται. Αυτό λέει ο κύριος Καρακούκης. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και να δούμε αν όντως συνέβη έτσι ή δεν συνέβη έτσι. Το θέμα είναι ότι γεννιούνται και πάρα πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την οικογένεια, με τη μάνα και με τον πατέρα. Αυτά είναι τα πολλά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν και μας δημιουργούν και εμάς ερωτηματικά όταν διαβάζουμε, βλέπουμε από τα ρεπορτάζ ότι λίγο καιρό μετά το θάνατο των δύο πρώτων παιδιών η συγκεκριμένη, η μάνα ζητούσε πτήσεις σε δημόσιο φόρουμ, έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να πάει ας πούμε να διαλέξει μια ταβέρνα. Αυτό να πάει... είναι αυτό που έλεγες εχθές τώρα, ο πουαρό του διαδικτύου. Τώρα εγώ έχω δει αναλύσεις επί αναλύσεων με tweets στα social media και στο Twitter και γενικότερα για τα βλέμματα στη συνέντευξη στη Ζήνα, για το που κοιτούσανε, πώς απαντούσανε, χαρτογράφηση ανθρώπων, χάρτης του σώματος, συμπεριφορά, ξέρεις, ενόχου μη ενόχου κτλ. Το τι διαβάζουμε, το τι βλέπουμε, δηλαδή μπορείς να την παρεξηγήσεις και ακόμα και αν ζήτησε μία ταινία γιατί είναι πλέον στο στόχαστρο από τη στιγμή που δεν έχει βγει μία απάντηση. Δυστυχώς λέω, αυτή η οικογένεια είναι στο στόχαστρο. Από την άλλη όμως, γεννιούνται. Άσε τι λέει ο κόσμος, βλέπει. Μισό λεπτάκι. Γεννιούνται ερωτηματικά. Γιατί μπαίνεις και σε μία άλλη διαδικασία. Να δεις τέλος πάντων, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Είδαμε ότι αυτή η γυναίκα δέχτηκε να κάνει το τεστ ή να τέλος πάντων να περάσει από ιατρική εξέταση για το σύνδρομο Μινχάουζεν. Είδαμε ότι υπήρχαν στη σχέση τους σύννεφα, κάτι το οποίο δεν βγήκε πολύ προς τα έξω. Είδαμε ότι δηλαδή από το πρώτο θάνατο του πρώτου παιδιού το 2019 αυτοί οι δύο άνθρωποι, το επιβεβαιώνει σήμερα και ο κουμπάρος τους, να χωρίζουν και να ξανά είναι μαζί. Άμα ήταν να δολοφονούσαν τα παιδιά τους όσοι ξαναχώριζαν και ξανά ήταν μαζί ή είχαν σύννεφα στις σχέσεις τους, δεν θα υπήρχαν παιδιά στον κόσμο. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και ούτε αποδίδουμε ευθύνες εμείς στην οικογένεια αυτή. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Για τον κόσμο λέω. Λέμε το πόσα πολλά ερωτηματικά γεννιούνται όταν υπάρχουν οι τρεις θάνατοι, οι οποίοι για τους ειδικούς
Είναι πραγματικά πολύ περίεργο, ναι, πολύ παράξενο. Απλά εγώ θα σου πω κάτι, ότι δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αερολογία του καθενός στα social media. Και περιμένω να ακούσω τους ειδικούς. Τι λένε οι ειδικοί? Θα ακούσουμε τι μας λέει ο κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης, είναι ιατροδικαστής. Στο ερώτημα το τι γίνεται με αυτό τον θάνατο των τριών παιδιών, είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να συμβεί? Κατά πόσο στα ιατροδικαστικά δεδομένα μπορεί να υπάρξει τυχαιότητα σε ένα τέτοιο συμβάν, μέσα σε μια οικογένεια να πεθάνουν τρία παιδιά, υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Υπάρχει πιθανότητα αυτή, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι ένα στατιστικό παράδοξο, όπως το ονομάζουμε. Αυτή η πιθανότητα αυξάνεται όταν υπάρχουν κάποια γενετικά νοσήματα στην οικογένεια, οπότε και μπορεί να συμβεί αυτό συχνά. Δηλαδή, σε κάθε παιδί να εμφανίζεται ένα επικρατές γονίδι, το οποίο προκαλεί κάποιες διαταραχές δομής σε όργανα στόχους και σε κυρίαρχα όργανα, όπως είναι η καρδιά, οπότε και να προκαλούνται συχνή θάνατοι μέσα σε μια οικογένεια. Όταν όμως δεν υφίσταται κάποιο γενετικό νόσημα, τότε το να παρουσιαστούν θάνατοι τριών παιδιών στην ίδια οικογένεια ή και παραπάνω είναι μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα. Εξαιρετικά μικρή. Εξαιρετικά μικρή πιθανότητα, λέει ο γιατροδικαστής κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης. Και όσο δεν παίρνουμε απαντήσεις, όλο και θα γεννιούνται τέτοιες θεωρίες, Δημήτρη. Τώρα ρωτάμε τον κύριο Γαλεντέρη για το αν μπορεί η ιατροδικαστική έκθεση, εξέταση, να φτάσει σε διέξοδο. Κοιτάξτε, η ιατροδικαστική επιστήμη έχει κάποια όρια και αυτή. Δεν μπορεί να διαγνώσει τα πάντα. Συνεπώς, διερευνούμε, εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα. Προσπαθούμε να αποκλείσουμε κάθε πιθανότητα με μεγάλη λεπτομέρεια, με ό,τι μέσα έχουμε, τοξικολογικά, ιστοπαθολογικά, μακροσκοπικά, οτιδήποτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Πάντα όμως, να διευκρινίσω ότι δεν είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή, μπορεί από την έρευνα αυτή να μην προκύψει και πάλι τίποτα. Δηλαδή, η ιατροδικαστική εξέταση πολλές φορές μπορεί να βρεθεί σε αδιέξοδο. Ναι, συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα. Να μην έχουμε αιτία θανάτου, να ορίζεται ως απροσδιόριστη και να είμαστε σε μια ουσιαστικά σε ένα τέλμα εξετάσεων και να μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά μπορεί να συμβεί. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει και αυτό. Τώρα ρωτάμε τον κύριο Γαλεντέρη αν είναι όλα ανιχνεύσιμα. Αν θυμάστε καλά, ήταν και σε άλλες υποθέσεις, Δημήτρη, που το λέγαμε, ότι κάποιες ουσίες δεν είναι ανιχνεύσιμες ή δεν έχουμε τα μέσα να τις ανιχνεύσουμε. Ακούστε τι μας λέει. Κατά καιρούς στο παρελθόν έχουν γραφτεί βιβλία και έχουν βγει στην επιφάνεια δημοσιεύματα για τοξικές ουσίες οι οποίες είναι μη ανιχνεύσιμες. Στην παρούσα φάση η ιατροδικαστική επιστήμη δεν έχει τέτοιες ουσίες. Δηλαδή δεν είναι τίποτα μη ανιχνεύσιμο. Απλά πρέπει να δοθεί το κατάλληλο κίνητρο για να ψάξουμε στη σωστή πλευρά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπέρασμα και να βρούμε κάποιες απάντησες. Πάντως, μία ανιχνεύσιμη ουσία δεν υπάρχει. Άρα λέτε εσείς ότι αν η ιατροδικαστική εξέταση έγινε έτσι όπως πρέπει να γίνει, κάτι τέτοιο θα φαινόταν? Αν δοθούν τα σωστά κίνητρα και κοιτάξουμε προς τις σωστές κατευθύνσεις, θεωρώ και γίνουν και οι σωστές εξετάσεις, τότε θα βγάλουμε αποτέλεσμα. Όλα είναι ανιχνεύσιμα, μας λέει ο κύριος Γαλεντέρης. Δεν είναι τίποτα μη ανιχνεύσιμο. Όλες οι ουσίες. Το 22 είμαστε προφανώς. 2022 πια. Το ρωτάμε τον κύριο Γαλεντέρη, θα βρεθεί λύση στην υπόθεση? Πάντως, αν βρούμε την αιτία θανάτου, θεωρώ στο τρίτο, θα είναι ένα καλό εναρκτήριο έναυσμα και μια καλή αρχή για να διερευνήσουμε και τις θανάτους των υπόλοιπων δύο. Χωρίς όμως αυτό να προϋποθέτει ότι θα βρούμε όντως απαντήσεις. Συνήθως το πρωτόκολλο έχει διεξόδους. Δηλαδή, αν φτάσουμε σε κάποιο τέλμα της διαγνωστικής μας διερεύνησης, θα έχουμε κάποιες εναλλακτικές επιλογές για να προχωρήσουμε σε κάποιες επιπλέον εξετάσεις και να μας βοηθήσουν ενδεχομένως για να καταλήξουμε σε μια απάντηση. Η εξέλιξη της διερεύνησης μετά από μια αρνητική απάντηση είναι και αυτή μέσα στο πρωτόκολλο. Δηλαδή, και αυτή υφίσταται μια αλγοριθμική απόφαση εξετάσεων και πράξεων του ιατροδικαστή για να καταλήξει σε συμπεράσματα. Συνεπώς, ναι, ακόμα και μια αρνητική απάντηση και η στροφή του βλέμματός μας σε κάποιες άλλες εξετάσεις είναι πρωτόκολλο. Mm-hmm. Κλείνοντας, πιστεύετε ότι θα βρεθεί λύση για την υπόθεση των τριών παιδιών από την ιατροδικαστική εξέταση? Εγώ θεωρώ ότι θα βρεθεί.
λύση. Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχουν ουσίες και τοξικές διοξιδωτικά δηλητήρια τα οποία δεν ανοιχνεύονται. Συνεπώς, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, σίγουρα θα βρεθεί. Και αν δεν υπάρχει, σίγουρα θα αποκλειστεί. Αυτά μας είπε ο κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης, ο ιατροδικαστής. Τώρα, αναρωτηθήκαμε με τον Δημήτρη, που ακόμα δεν έχουμε τις απαντήσεις, έτσι. Περιμένουμε και εμείς τις απαντήσεις. Αλλά επειδή πραγματικά είναι το θέμα της συζήτησης όλων αυτή η ιστορία με τα τρία παιδιά που μας έχει συγκλονίσει. Υπάρχει μια ορολογία η οποία αναφέρεται συνεχώς και δεν τη γνωρίζω προσωπικά. Ούτε κι εγώ τη γνωρίζω και πραγματικά επειδή θέλουμε κι εμείς να δούμε τι γίνεται, ρωτήσαμε την κυρία Δέσποινα Δρυβάκου, ψυχολόγο, να μας πει τι είναι το σύνδρομο Μινχάουζεν. Αρχικά να πούμε ότι ενώ στο παρελθόν το σύνδρομο αυτό το συζητούσαμε και λέγαμε ότι πρόκειται για ένα ψεύτη στην πραγματικότητα εντός εισαγωγικών που καταφέρνει και εξαπατά με ιδιαίτερα περίτεχνο τρόπο το περιβάλλον του, τώρα με τις διαστάσεις που έχει πάρει όλο αυτό, θεωρητικά είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και αρχίζει και μας φαίνεται επικίνδυνο, ενώ πάντα ήταν. Αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση για τους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και της ψυχικής υγείας. Κατ' επέκταση, κατά κύριο λόγο, γιατί δεν διαγνώσκεται εύκολα, δεν γίνεται αντιληπτό εύκολα, καθώς τα θύματα έρχονται κατά κύριο λόγο στο προσκήνιο και καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά σε κάποια οικογένεια, σε κάποια σχέση. Ενώ το πραγματικό περιστατικό, πραγματικός ασθενής, είναι συνήθως ο θήτης. Ακούσαμε διάφορες ιστορίες για παιδιά που πηγαίνουν στα νοσοκομεία ή για ανθρώπους που πηγαίνουν τακτικά με διάφορα προβλήματα υγείας, με τους διάρειες, διάφορα προβλήματα τα οποία μέχρι και υπερκεμικά επεισόδια μπορεί κάποιος να εμφανίζει ή υπερθυροειδισμό μπορεί να παρουσιάζει και να πηγαίνει για χρόνια σε ένα νοσοκομείο, να κάνει εξετάσεις, να προσπαθούν όλοι να τον θεραπεύσουν και να είναι αδύνατο να βρουν ότι στη βάση αυτών των προβλημάτων υγείας υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας που έχει μια προσποίηση στην πραγματικότητα καταφέρει το άτομο αυτό να κάνει και πρόκειται για μια κλινική διαταραχή που το άτομο στην πραγματικότητα επινοεί ή προκαλεί ασθένειες στον εαυτό του. Αρκετά σοβαρές θα έλεγα. Βέβαια στην περίπτωση που αφορά το ίδιο το άτομο τα κίνητρά του είναι κυρίως εσωτερικά, ενδοψυχικά, θέλει να τραβάει την προσοχή και τον νύκτο των ανθρώπων και του περιβάλλοντος του, αλλά είναι νοσηρό, είναι απολύτως νοσηρό και πολλές φορές οδηγεί και το ίδιο το άτομο σε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Όταν όμως αυτό στρέφεται μέσω κάποιου άλλου, και εκεί βλέπουμε όχι μόνο με τις ιστορίες που έχουμε με τα παιδιά, ένας γονέας δηλαδή που ασκεί το ρόλο του γονεϊκού με ένα απόλυτο τρόπο εξουσίας και απειλεί για τη ζωή του ατόμου, πολλές φορές και σε ηλικιωμένους. Πολλές φορές ηλικιωμένοι. Όχι μόνο σε παιδιά βλέπουμε αυτό το σύνδρομο να συμβαίνει, να ένας δηλαδή ενήλικας που έχει υπό την εποπτεία του τα μικρά παιδιά, δεν συμβαίνει μόνο στα μικρά παιδιά, συμβαίνει και στους ηλικιωμένους που είναι υπό την εποπτεία ενηλίκων που έχουν αυτό το σύνδρομο Μινχάουζεν. Βέβαια, η βιβλιογραφία μας λέει ότι έχουν διαγνωστεί στο παρελθόν άτομα με αυτό, όπως ας πούμε, παράδειγμα σας δίνω, δεν πρόκειται να τα αναφέρουμε όλα, δεν έχουμε το χρόνο, η ιστορία της Τάνια Ρέιντ, η οποία έστειλε 18 φορές το γιο της στο νοσοκομείο μέσα σε 2 χρόνια. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Δρυβάκου όσον αφορά αυτό το σύνδρομο. Υπάρχει αντίστοιχη βιβλιογραφία με το σύνδρομο Μινχάουζεν, ο οποίος προκαλεί κακό σε άλλους. Έχει δηλαδή υπό την επίβλεψή του ή υπό την κηδεμονία του ή τέλος πάντων κάποιους ανθρώπους που μπορεί να τους προκαλέσει τέτοιο πρόβλημα μεγάλο ακόμα και να τους αφαιρέσει τη ζωή. Βέβαια και η Μίντο έχει και είναι το Μινχάουζεν σύνδρομ by proxy. Βλέπουμε ουσιαστικά πάρα πολλά περιστατικά και στο εξωτερικό υπάρχει διαδεδομένη πια αυτή η εικόνα των ασθενών που έρχονται τα παιδιά τους στα νοσοκομεία. Συχνάμε προβλήματα που κατ' επανάληψη εμφανίζονται με τον ίδιο λόγο και αίτιο εκεί και πολύ συχνά υπάρχει απουσία του, απομονώνεται, στα δικαστήρια πολλές φορές φαίνεται αυτό, που απομονώνεται ο ένας γονέας από τον άλλον κατηγορώντας ουσιαστικά ο φίτης τον άλλο γονέα για τα προβλήματα αυτά. Είναι εύκολο να διαπιστωθεί μόλις απομακρυνθεί, μόλις δηλαδή αντιληφθεί το
η ομάδα των ιατρών ότι ή της ομάδας θεραπευτικής ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και μόλις απομακρυνθεί για λίγο το παιδί από το γονέα που ασκεί την περισσότερη ποπτεία πάνω του και γονική μέρημνα, τότε καταλαβαίνουν ότι τα συμπτώματα υποχωρούν και κάτι δεν πηγαίνει καλά. Το φαινόμενο αυτό, για να εμφανιστεί δηλαδή το θύμα τελικά ως η απόλυτα υγιές άτομο το οποίο σε κάθε περίπτωση δέχεται όλες αυτές τις βλαβερές επιρροές από το γονέα του, που και το ίδιο το άτομο που ασκεί όλη αυτή την βλαβερή επιρροή είναι ένα άτομο που νοσεί, έτσι, έχει περάσει και αυτό μέσα από μια αρκετά σοβαρή παιδική διαταραγμένη ηλικία, θα έλεγα εγώ. Εμφανίστηκε ως απόλυτος φροντιστής έτσι στο παιδί του, το οποίο παιδί δυσκολεύεται πάρα πολύ να δεχτεί ότι θα προδώσει ή θα απομακρυνθεί από τον ίδιο το γονέα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει προσκόλληση, ακόμα ένα σύμπτωμα δηλαδή που μπορεί κάποιος κλινικός να εντοπίσει και να δει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Είναι το θύμα που προσκολλάται στον κακοποιητή ναι. Στην πραγματικότητα χωρίς να το γνωρίζει όμως αυτό. Αυτός ο οποίος δράει με το σύνδρομο Μινχάουζεν δια την προσώπου, όταν ανακαλυφθεί ότι έχει αυτό το σύνδρομο, πώς αντιμετωπίζεται στα δικαστήρια ως ασθενής? Εξαρτάται. Χρειάζεται αρχικά η ψυχιατρική αξιολόγηση, η παρουσία τέλος πάντων όλων των δεδομένων που θα παρατεθούν για να μπορέσει να αξιολογηθεί το άτομο αυτό ως κλινικά ασθενές, για να μπορέσει να μπει σε μια άλλη πια. Λειτουργεί και ως ελαφρυντικό δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι δικογραφίες, καθότι πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή γνώση τι ακριβώς προκαλούν στα θύματα τους. Είναι πάρα πολύ ευφυή στον τρόπο που διαχειρίζονται το λόγο και την περιφορά τους. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι σε κάθε περίπτωση για να συλλεχθούν όλα αυτά τα στοιχεία, για να μπορέσουμε να δούμε τα μη αντικρουόμενα και τελικά συμβατά με μια δικογραφία δεδομένα, παίρνει πάρα πολύ καιρό. Το παιδί του γονιού, το οποίο βρίσκεται σε μια δύσκολη συνθήκη, να επιμένει ο ίδιος ο γονιός ότι το παιδί του νοσεί ή ότι είναι ευαίσθητο ή ότι εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, που το απομονώνει στην πραγματικότητα. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να προσπαθεί να διαλυθανθεί το κατά πόσο αυτά που λέει υφίστανται ή όχι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν είναι πολύ εύκολο. Τα δικαστήρια διαχειρίζονται από εκεί και πέρα έναν άνθρωπο σε βάση των δεδομένων. Έτσι, η ομάδα δικηγόρων τέλος πάντων θα αναμειχθεί και πώς θα υποστηρίξει το άτομο αυτό. Μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει. Μπορεί να λειτουργήσει ως ελαφρυντικό δηλαδή και να αντιμετωπιστεί ως ασθενής που όντως νοσεί από κάτι, παρόλα αυτά όμως ξέρει τι κάνει. Απολύτως. Και επειδή υπάρχουν πολλές φορές πολλαπλά τραύματα που μπορεί να συνοδεύουν ένα άτομο αυτό στη ζωή του, το να μιλήσουμε για κατάθλιψη ή για αγχώδη διαταραχή είναι κάτι απλό. Όταν μιλάμε όμως για διαταραχές προσωπικότητας, είναι πάρα πολύ σύνθετο, όπως κοινωνιοπαθολογικές προσωπικότητες, που δυσκολευόμαστε ιδιαίτερα να το εντοπίσουμε, ακόμα και όταν δεν υπάρχει αυτό το σύνδρομο. Ακούσαμε την κυρία Δέσποινα Δρυβάκου, ψυχολόγο, η οποία μας ανέλησε αυτό το σύνδρομο Μινχάουζεν που το ακούμε και το ξανακούμε τόσες φορές, στο οποίο μάλιστα και η ίδια η μητέρα σε πρόσφατη συνέντευξή της είπε ότι ναι, θα ήθελα να κάνω αυτή την εξέταση, να κάνω, λέει η μητέρα, ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε να διελευκανθεί ο θάνατος των τριών παιδιών της, των τριών μικρών κοριτσιών. Σίγουρα τα ερωτήματα χρειάζονται άμεση απάντηση. Όσο δεν έχουμε απαντήσεις, τόσο πιο πολλά σενάρια θα γεννιούνται. Και νομίζω ότι είναι θέμα 24 ώρων πια. Λίγων 24 ώρων. Να βγουν οι τοξικολογικές. Να ξεκυλιχθεί το κουβάρι με τόσα μάτια πάνω από την υπόθεση. Γιατί όταν το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο και οι αρχές έχουν πέσει πάνω από την υπόθεση και η εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων είναι άμεση. Το γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι πάντα τέτοιες υποθέσεις που πέφτουν τόσο πολύ από πάνω έχουν άμεση εξιχνίαση.